από γύρω σε αεροσκάφου Air France στη πτήση Αθήνα Παρίσι. Έχει ξεκινήσει ήδη απογείωση στον όμορφο γαλάζιο Αττικό ουρανό. Είμαστε ήδη στον αέρα, απολαμβάνουμε τη θέα, υπέροχη όμορφη Αττική, στο βάθος η υπέροχη θάλασσα της πατρίδας μας. Μια θέα του δεξιού πτερού το πτεριού του αεροσκάφους. Σε λίγο σίγουρα, αφού ανέβει λίγο πιο πάνω, ο πιλότος θα στρίψει όλο το σκάφος δεξιά με κατεύθυνση το Παρίσι. Υπέροχη θέα. Υπέροχος καιρός. Ηλιοφάνεια. Βλέποντας αυτή την εικόνα τη σκεφτόμαστε όλοι, πετάμε στα σύννεφα με όποια έννοια θέλει κάποιος να του δώσει. Όμορφη ή άσχημη, στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια όμορφη. Σταθεροποίηση του αεροσκάφους. Είμαστε μέσα στα σύννεφα, σε λίγο το αεροσκάφος θα βγει πάνω από τα σύννεφα. Δεν θα έχουμε οπτική επαφή με τη στεριά. Μια υπέροχη θέα πραγματικά, θεϊκό τοπίο, παρέα με τους αγγέλους και τον Θεό. Έχουμε ήδη στρίψει αριστερά με κατεύθυνση την κεντρική Ευρώπη προς το Παρίσι. Προμηνύεται ένα υπέροχο ταξίδι. Είμαστε τυχεροί γιατί είμαστε δίπλα στο κινητήρα και δίπλα στο δεξί πτερύγιο. Μια όμορφη παρεούλα με τα γυναικάκια μου. Σερί, voilà. Παρακολουθώντας δορυφορικά την πτήση του αεροσκάφους μας, έχουμε περάσει πάνω από την Κέρκυρα. Είμαστε ήδη, πετούμε πάνω από την Αλβανία και κατευθυνόμαστε προς την Ιταλία. Ωραία. Βλέπουμε την Ιταλία, είμαστε στην Αδριατική θάλασσα. Είμαστε στην Αδριατική θάλασσα και σε λίγο θα αγγίξουμε, θα λέγαμε, στο στην αριστερή μας πλευρά την Χερσόνησο, εδώ της κάτω Ιταλίας. Κατευθυνόμαστε προς τη Βόρεια Ιταλία για να πάμε στη συνέχεια μετά την Ιταλία, περνώντας πάνω από τις Άλπες, τις Ιταλικές Άλπες, να κατευθυνθούμε προς το Παρίσι. Βλέπουμε τώρα το αεροσκάφος, το οποίο είναι σχετικά κοντά στο Μιλάνο. Έχουμε διανύσει ένα αρκετά μεγάλο μέρος της διαδρομής, Αθήνα-Μιλάνο, και κατευθυνόμαστε προς το Παρίσι. Πετάμε πάνω από τις Άλπες της
που βρίσκονται μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας και συνεχίζουμε βέβαια το ταξίδι μας προς Παρίσι. Στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού. Δεν κάνει και ιδιαίτερο κρύο. Η θερμοκρασία είναι 9 βαθμοί. Bienvenue en France avec Air France. Μια τρελά και υπέροχη προσγείωση. Εντάξει, καλή ήταν, αλλά όχι από τις καλύτερες που έχω δει. Ένα τεράστιο αεροδρόμιο, ένα διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί όλη την Ευρώπη. Θα έλεγα όλη την Ιφίλιο. Βλέπετε τα αεροσκάφη των διαφόρων εταιριών στη σειρά. Η ώρα εδώ στη Γαλλία είναι 6 ώρα Ελλάδος, 5 Γαλλίας. Βλέπετε έχει. Έχουν ανάψει ήδη τα φώτα. Πρέπει βέβαια να τονίσω ότι οι πιλότοι μας, καλοί και οι δύο, και ο κυβερνήτης και η κυβερνήτης μάλλον και οι συγκυβερνήτες, και οι δύο ήταν γυναίκες. Είναι η πρώτη φορά που έχω κυβερνήτη και συγκυβερνήτη γυναίκες. Υπέροχη εμπειρία. Βλέπουμε πάντα το αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού. Πάντα στο αεροδρόμιο του Παρισιού, είναι τεράστιο, δεν το συζητάμε. Πραγματικά τεράστιο. Έχουμε τώρα 5 λεπτά που έχουμε προσγειωθεί και κινούμαστε. Είναι τεράστιο, καμία σχέση με το δικό μας αεροδρόμιο. Να το παρουσιάσω επί 20, επί 30. Ίσως να είναι και λίγο. Πραγματικά θα είναι λίγο. Τροχοδρόμηση στο αεροδρόμιο του Παρισιού και νυχτερινή απογείωση από το Charles de Gaulle για το αεροδρόμιο του Μπορντό στο Μερινιάκ. Τέλος τροχοδρόμησης. Απογείωση, νυχτερινές πτήσεις από Παρίσι για Μπορντό με Air France. Ψηλά. Αεροδρόμιο λοιπόν, Charles de Gaulle. Ένα νυχτερινό view, μια νυχτερινή εικόνα. Ένα τεράστιο αεροδρόμιο. Μια διαφορετική εικόνα μέσα στη νύχτα. Βάθος στο φωτάκι που σβήνει, ένα άλλο αεροσκάφος το οποίο έχει απογειωθεί και αυτό από έναν άλλο διάδρομο που γύρωσες. Μια όμορφη νυχτερινή εικόνα μέσα από λίγα σύννεφα. Βλέπουμε το Παρίσι φωτισμένο, το κενό μαύρο ανάμεσα στα κτίρια, ανάμεσα στα φώτα, είναι ο Σικουάνας με τις γέφυρές του, πλωτός ποταμιός, χαρακτηριστικό στολίδι θα λέγαμε του Παρισιού.
Καλώς γύρωσες στο αεροδρόμιο του Μπορντό Μερινιάκ. Σε λίγα λεπτά κατεβαίνουμε σιγά σιγά. Καλώς γύρωσες λοιπόν. Θέμα λίγο χρόνο να προσγειωθούμε. Και προσγείωσης. Ήρεμη, πολύ απαλή, φανταστική θα έλεγα προσγείωση. Μπράβο στον πιλότο μας. Είμαστε λοιπόν πια στα πάτρια, θα λέγαμε, εδάφη, τα πάτρια εδάφη της συζύγου, Μπορντό Μερινιάκ. Εδώ είναι και η έδρα της γαλλικής Ντασό, της κατασκευάσης εταιρείας, της γαλλικής κατασκευάσης εταιρείας αεροσκαφών. Ladies and gentlemen, welcome to Bordeaux Mérignac Airport. It is 11:15 PM local time. We now disactivate flight mode. Please keep your seatbelt fastened so my sound has been switched off and be careful when opening the overhead compartments as items may fall out. We thank you for flying with our phones. Moreover, we remind you the official mask and mandatory in the terminal. Thank you. Όλοι πίσω βήγουνε και φυσάνε τις μύτες. Αν με πουλήσουν τίποτα που να τους γαμηθεί ο πόλος.